του Περισσότερα θα μα πει ο Δημήτρη Καζιωσήφ. Δημήτρη. Το ενδιάμεσο πόρισμα Μιχάλη, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίε αποτελείται από περίπου 400 σελίδε, ήταν προγραμματισμένο να παραδοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα σήμερα. Εν τούτης, αυτό δεν έχει γίνει και σύμφωνα με το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο δεν θα παραδοθεί ούτε αύριο. Αυτό προκάλεσε την ενόχληση του κ. Παύλου Ιωάννου, ο οποίο μάλιστα σε σημερινέ του δηλώσει εμφανίστηκε οργισμένο για τον τρόπο χειρισμού τη υπόθεση. Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, υπάρχει μια προβληματική κατάσταση κακοδιαχείριση στη μεθοδολογία και τον προγραμματισμό, καθώ και ανεπαρκή διευθυντικό σχεδιασμό τη όλη εργασία. Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε διαλκυστίδυνα έντονων διαφωνιών ανάμεσα στον Γενικό Ελεκτή, ο Δησαμιχαλίδη, και τον βοηθό Γενικό Ελεκτή, ο οποίο είναι μέλο τη Επιτροπή. Γεγονό το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Ιωάννου, προκαλεί σοβαρό πρόβλημα, Μιχάλη, στην παράδοση του πορίσματο. Ο ίδιο, πάντω, προειδοποιεί πω αν το ενδιάμεσο πόρισμα δεν παραδοθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, τότε θα λάβει δραστικά μέτρα, χωρί ωστόσο να δίνει περαιτέρω πληροφορίε. Mm -hmm. Παρά την καθυστερήση, Μιχάλη, σύμφωνα με τι πληροφορίε του σταθμού μα, το ενδιάμεσο πόρισμα βρίσκεται πολύ κοντά στο να παραδοθεί εντό τη εβδομάδα. Εξέλιξη που θα επιτρέψει στην επιτροπή να συνεχίσει Ευχαριστώ. και τις αντιφάσεις τη. Δημήτρης, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε τώρα με τις εξελίξεις στο.